από το τρίτο ευεργετινό υπόθεση Ιώτα Αλφα δια των πιστών είναι επικίνδυνος η παράβαση έστω και έστω μίας εντολής επειδή έλαβε από τον Θεό τη δύναμη να τα εκτελεί όλας. Επίσης και μικρά κακία βλάπτει πάρα πολύ. Εν το βίο του Αγίου Παχωμίου. Ο Άγιος ο Μέγας Παχωμίος έλεγε στους μαθητές του. Εάν υπάρχει κάπου μία οικία έχουσα 100 διαμερίσματα η οποία είναι πολύ χρήσιμος και απαραίτητος στον οικοδεσπότη, κάποιος δε άλλος αγοράσει από τον ιδιοκτήτη αυτόν τον ενδότενο διαμέρισμα, μήπως τάχα ο αγοραστής αυτός θα εμποδίζεται να εισέρχεται ανά πάσα στιγμή στα διαμερίσματά του διερχόμενος εκ της οικίας του ιδιοκτήτου εφόσον εξαγόρασε παρά αυτού το δικαίωμα αυτό. Με τον οικοδεσπότη αυτόν ομοιάζει και ο πιστός, ο οποίος ηξιώθη να έχει όλους τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Εάν όμως εξαιτίας της προσωπικής του αμελίας και της εχθρικής επιβουλής του διαβόλου χάσει ένα εξ αυτών των πολυτίμων καρπών, εξαπατηθεί δολίως υπό του εχθρού και εγκαταλείψει την αρετήν την οποία εργάζεται, δεν θα εξασθενήσει σε αυτό το σημείο το οποίο με τη θέλησή του παρεχώρησε στον διάβολο. 2. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν αποτινάξει την αμέλεια της ψυχής του και δεν εξαναστεί από τον επικίνδυνο ύπνο της αδιαφορίας διασφαλίζων τον εαυτό του με επαγρύπνηση και προσοχή, ασφαλώς θα χάσει και τας υπολείπους αυτού αρετάς εξ αφορμής της μικράς αυτής διεισδύσεως του διαβόλου στην ψυχή του. Ας παραδειγματιστούμε από τη μάχη. Οι αγωνιζόμενοι ενισχύουν τας εναντίον των αντιπάλων των φρουράς. Όταν όμως σημειωθεί ένα ελάχιστο ρήγμα, εις την παράταξη είναι ενδεχόμενο να δεχτούν αποφασιστικό χτύπημα και να διακινδυνεύσουν σοβαρώς και αυτήν τη ζωή του. Πρέπει λοιπόν έκαστος εξ ημών να περιφρουρεί τον εαυτό του, ώστε να είναι ασφαλής και να καλλιεργεί όλα στα σαρετάς και μετά του αυτού ενδιαφέροντος. Σε εκείνον ο οποίος παραβλέπει και την ελάχιστη αρετή, η ζημία θα είναι μεγάλη. Β. Το γεροντικό ένας αδελφός υπέβαλεν στον Αβά επιμένα την εξής ερώτηση. Δύνατο άνθρωπος να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του όταν εκτελέσει επιτυχώς μίαν μόνο αρετήν. Πρόσεξε τι είπεν επί του προκειμένου Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός. Απήντησεν ο Αβάς ποιμήν. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος αυτός ασκητής ότι προτιμά ο άνθρωπος να μετέχει ο λίγων όλων των αρετών παρά να φροντίζει διαρκώς δια μίαν και να αμελεί δια τας υπολείπων. Από τον τρίτο ευεργετινό, υπόθεση Ιώτα Δέλτα. Πρέπει ο αγωνιστής και όταν ακόμη είναι άρρωστος να μην ποθεί καθόλου τα σιδωνάς και να καταργεί την άσκηση ή να στηρίζει την ελπίδα της θεραπείας του εις ιατρίας, αλλά μόνον εις τον Θεόν ο οποίος παραχωρεί και τας ασθενείας. Α. Εν το βίο του Αγίου Παχωμίου. Ο Μέγας Παλάμωνο διδάσκαλος του Οσίου Παχωμίου, όταν εγύρασεν υπέφερεν από τη σπλήνα του, λόγω των υπερβολικών ασκήσεων και γι' αυτό είχε το σώμα του ασθενικών. Έφτασε δε στο σημείο αυτό, διότι άλλοτε μεν έτρωγε χωρίς να πίνει καθόλου νερό, άλλοτε έπινε εν ολίγο νερό χωρίς να τρώγει καθόλου. 2. Κάποτε λοιπόν τον επισκέφτησαν μερικοί αδελφοί, οι οποίοι τον παρακάλεσαν να μην καταπονεί τόσο αυστηρό το σώμα του. Τώρα που ασθενεί, αλλά να το φροντίσει ο λίγον, ώστε να μην του προκαλεί πόνους υπερβολικός βασανιζόμενου. Ο Μέγας Παλάμων, μόλις μεταβίασε δέχτη χάνη της αγάπης, να λάβει τα αρμόδια δια την νόσων φάρμακα επί ολίγας ημέρας. 3. Αντιληφθείς όμως ότι παρόλην αυτή τη φροντίδα ο πόνος ύφηξανε, εγκατέλειψε τα συνδιαιτέρα στροφάς και είπε προς μάθητάς του. Εάν οι μάρτυρες του Χριστού και ότι τους κατέκοπτον τα μέλη τους, απέκοπτον την κεφάλι ή τέλος κατέκειον, επέμενον μέχρι τελευταία στιγμή να πιστεύουν εις τον Θεό, γιατί εγώ να ζημιώσω την ψυχή μου επιζητώ νοθρότητα και ανάπαυση εξ αφορμής ενός τόσο μικρού πόνου, και ο φόβος της προσωρινής αυτής εκ του πόνου στεναχωρίας να με καταστήσει δειλό και ανάνδρο, εφόσον βεβαίως πιστή σε δοκίμασα τα φαγητά που θεωρούνται κατάλληλα για την ανάπαυση του σώματος, ουδόλως ωφελήθην για αυτό λοιπόν αφού επανέλθω εις την προηγούμενη τακτική μου, θα εφαρμόσω την άσκηση με την οποία επί τόσα έτη έζησα και στην οποία καθώς είμαι βέβαιος υπάρχει ανάπαυση για της οποίας θα θεραπευτώ. Εγώ ευρίσκομαι στην άσκηση επί τόσα έτη όχι χάρη ανθρώπου αλλά εξ αγάπης προς το Θεό αγωνιζόμενος ή να προσεγγίσω και αισθανθώ αυτόν. 4. Διότι ο τρόπος λοιπόν αυστηρός ως και πρώτερον ασκούμενος ισθένησε με τα παρέλευση ενός μηνός. Κατά το διάστημα της ασθενίας αυτής τον επεσκέφθη ο Κύριος.
παρευρισκομένου δε πλησίων του και του μαθητού του Παχωμίου, αφού σεμνοπρεπώς προετοιμάστη, ανεπαύθη ελθόνη θύμιον γύρα. 5. Κάποτε ο Μέγας Παχώμιος μετέβη μετά των υποτακτικών του εις μίαν νήσων για να αφαιρήσουν θρία. Ενώ δε ο Θεόδωρος ετοίμαζε τα απαραίτητα δια των φαγητών, έξαφνα ασθενήσας ο Μέγας Παχώμιος εγύρισε ενώ πίσω. Επειδή δε έτρεμε, ο Θεόδωρος του έριξε τρίχινον σκέπασμα για να ζεσταθεί. Μόλις αντελήφθη αυτό το πράγμα ο γέρον, εστεναχωρήθη πάρα πολύ και είπε στο Θεόδωρο: «Πάρε αυτό από πάνω μου και ρίψε μου ψάθα, όπως συνηθίζουν και οι αδελφοί να σκεπάζονται όταν κατακλίνονται». 6. Μόλις έγινε αυτό, ο Θεόδωρος ως να ελισμόνησε ότι η επιθυμία της μοναχικής ακριβίας υπεκίνησε τον γέροντα να ζητήσει την ψάθα, αφού έλαβε μίαν χούφτα χουρμάδες, τους προσέφερε στον Μέγα Παχώμιο και τον παρακάλει να τους φάγει. Ο Άγιος εκείνος ασκητής εδάκρυσε βλέπον τους καρπούς αυτούς και λέγει εις το Θεόδωρο με λύπη: «Άραγε αδελφέ μου, επειδή έχουμε εις την εξουσία μας τους κόπους των αδελφών μας για να εξοικονομούμε τα σανάγκαστον, πρέπει τυχαίως και χωρίς διάκριση να διαφορώντες δια την τάξη να κάνουμε κάτι ή χωρίς σοβαρά να ανάγει ή ακέρος ή παρά την συνήθεια. Πού εν ταύτη περιπτώσει ο φόβος του Θεού? Είπε μου αδελφέ μου Θεόδωρε, μήπως γύρισες όλα στα σκαλίβα των μοναχών και διαπίστωσες ότι δεν υπάρχουν εις αυτάς ασθενείς? Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα χωρίς ευλογία να γευθούν ιδιαιτέρως τροφάς? Μη αυταπατάσαι Θεόδωρε, διότι η παρανομία υπάρχει ανεξαρτήτως εάν η παράβαση αφαιώρα μικρά ή μεγάλα ζητήματα. Εφόσον λοιπόν εκείνοι οι ασθενείς που ευρίσκονται αυτή τη στιγμή εις τα σκαλίβα στον ευχαρίστως προς χάρη του Θεού υπομένουν αγωγίστως στα θλίψεις των, εμείς δεν θα υποφέρουμε τη δοκιμασία αυτήν? 7. Κατά το μέτρο δε της δοθήσεις αυτών υπό του Θεού χάριτος είχε την δύναμη να εξακριβώνει την αιτία και τη φύση των διαφόρων νόσων, διότι με τα βεβαιότητος εγνώριζε πόσον οι δαίμονες προσπαθούν και εμποδίζουν τους πιστούς εις το έργο της αρετής, μαχόμενοι μηχανευόμενοι το παν. Κάποτε λοιπόν ευρισκόμενος εις τη μονήν κατελήφθη όλος ευνηδίως υπό σφοδρωτά του πυρετού, εξαιτίας του οποίου παρέμεινε εντελώς νηστικός επί 5 ημέρας. Αντιληφθείς όμως εγκαίρως ότι αυτός ο πυρετός είναι τέχνη του πονηρού, ο οποίος πάντοτε θέλει να εμποδίζει τους ανθρώπους του Θεού προς το αγαθό, δεν παρέλειψε ούτε μία ημέρα να σηκώνεται εις την και κανονισμένη ώρα για να οικετεύει θερμός των Θεών, τον οποίον τόσο ισχυρός επόθη. Μετά δε από λίγον και αφού ευελτιώθη κάπως η υγεία του, παρεκάθησε και στην τράπεζα των αδελφών που ήσαν υγιείς, ευχαριστών από καρδίας των Κύριων, ο οποίος τους εχάρισε την ικανότητα να διακρίνει τα μεθόδους του διαβόλου. Έχουν δε την καρδία του το πνεύμα αυτό της διακρίσεως, εφρόντιζε με ζωηρόν ενδιαφέρον για τους ασθενείς και είτο πάντοτε γλυκής και καλός απέναντι των αδελφών όσων ουδείς άλλους. Μία φορά ο Θεόδωρος υπέστη ισχυρών κεφαλόπονων, εξ αφορμής του οποίου υπέφερε δρυμύτατα. Εις την κατάσταση αυτήν ευρισκόμενος εζήτησε από τον Παχώμιον ευλογία για να περιοδεύσει χάρη θεραπείας. Τότε ο Μέγας Παχώμιος με γλυκύτητα του είπε το εξής: «Έχεις τη γνώμη, αδελφέ, ότι επέρχεται στον άνθρωπο ασθένεια ή άλλη συμφορά χωρίς να το επιτρέψει ο Κύριος? Γι' αυτό τέκνο μου κάνε υπομονή και όταν θελήσει ο Κύριος θα σε θεραπεύσει. Πρόσεξε, καθόν χρόνων σε δοκιμάζει ο Κύριος να ευχαριστείς αυτόν ως να είσαι τέλειος Ιώβ, ώστε να απολαύσεις την εσωτερική γαλήνη και ανάπαυση. Εις τον ασκητήν είναι καλή και ωφέλιμος ή σύμφωνος προς το θέλημα του Θεού υπομονή, η οποία επιδεικνύεται κατά τον αγώνα της εγκρατείας και εις τας προσευχάς. Έχει όμως ούτως την δυνατότητα δια της αγωγής του καρτερίας και της ανεξικακίας τας οποίας οφείλει να αποδείξει όταν αρρωσταίνει να απολαύσει τον μεγαλύτερο μισθό του». 9. Το εις το μέγα μοναστήριο του Οσίου Παχωμίου εμόναζε ένας άλλος αδελφός ονομαζόμενος Ζαχαρίας. Αυτός λοιπόν μετά από πολλά έτη ασκήσεως προσευλήθη από λέπρον. Ούτως διαιτήρη μεν χωριστών κελίων, όπου παρέμεινε μόνος του, εξεκολούθη όμως να εκτελεί άπατα τα σχετικά του καθήκοντα ως και πρώτερον. Ούτε αντίτροφης μετελάμβανε μόνο λίγου άρτου και άλατος, εργάζεται με τους άλλους αδελφούς καθεκάς την ημέρα εις την κατασκευή ψαθείων, επιδεικνύων αγώγκιστων υπομονήν, οφειλωμένη εις την εκ της συναισθήσεως των αμαρτιών του συντριβήν. Συχνά και μάλιστα καθώς έβλογε το ψαθείον, ετραυμάτιζε δια των σχοινίων τα σχήρας του, ώστε να εξέρχεται αίμα. Αλλά και αυτός ακόμη ο σωματικός πόνος και η απογοήτευση δεν τον έφεραν εις κατάσταση απογνώσεως και αγανακτήσεως. 10. Παρόλον δε ότι κατέρχεται
από τη αύτιση ασθενείας, εν τούτης ουδήποτε απουσίασαν στη σύναξη των αδελφών, ούτε και κοιμήθη την ημέρα για να αναπαυθεί μέχρι τη στιγμή του θανάτου του. Συνήθιζε δε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να αποστηθίζει δια της μελέτης περικοπάς εκ της Αγίας Γραφής και να εκτελεί τον κανόνα του, να σφραγίζει δια του Τιμίου Σταυρού όλον αυτού το σώμα και αφού ευχαρίστη τον Θεό να πίπτει επί της κλίνης για να κοιμηθεί. Κατά το μεσονύκτιον γύρεται εκ της κλίνης και ετέλει μέχρι πρωία στην καθιερωμένη ακολουθία. 11. Κάποτε ένας αδελφός παρατήρησε τα σχήρας του Ζεκείου που ήσαν καταματωμένα και γεμάτε τραύματα από την επίμονον προσπάθεια της εργασίας. Τότε κατάπληκτος λέει προς αυτόν: «Αδελφέ μου, γιατί τόσον υπερανθρώπου σκοπιάζεις, εφόσον μάλιστα βασανίζεις από τόσον σκληρά ασθένεια, μήπως θα είναι αμαρτία να αναπαυθείς απέχον εκ της εργασίας ή νομίζεις ότι θα κατακριθείς από τον Θεό, διότι δεν θα εργάζεσαι εξαιτίας της καταστάσεως αυτής? Γνωρίζει ο Θεός ότι υποφέρεις. Ουδείς δε βρισκόμενος υπό το κράτος των σούτων δρυμητά των πόνων και αφορεί του θλίψεως σύγκλησε καν το εργό χειρών του. Άλλωστε ουδείς σε εξαναγκάζει να εργαστείς και δόξα τω Θεώ έχουμε όλα τα καλά για να βοηθήσουμε δυνατόν και άλλους ακόμη ξένους και πτωχούς. Δεν θα είναι λοιπόν εις ημάς δυνατόν να εξυπηρετήσουμε προθήμως και σε τον ίδιον που είσαι ειδικός μας και μάλιστα τόσον εκλεκτός και καλός πατήρ?» Εις αυτά ο αδελφός απήντησε: «Μου είναι αδύνατο να μην εργάζομαι. Εφόσον το θεωρείς καλό να εργάζεσαι, εργάζω. Τουλάχιστον όμως να αλήφεις τα σχήρα σου με έλαιον κάθε βράδυ για να μην ματώνουν και υποφέρεις». 12. Ο Ζακχαίος επίστη εις την σύσταση αυτή και έκαμε όπως του υπέδειξαν. Παρόλα αυτά όμως τόσο πολύ ηρεθίστησαν εχείρε του και από τα κεντήματα των βούρλων, ώστε να μην δύναται καθόλου να υποφέρει τους προκαλουμένους από αυτά φρικτούς πόνους. Ακούσα στάφο ο Μέγας Παχώμενος τον επισκέπτη στο κελίον του για να εξετάσει το περί αυτού. Εκείνος δε του εξιστόριξε λεπτομερώς την κατάστασή του από την αρχή μέχρι τη στιγμή εκείνης τους πόνους του, τη συγκατάβασή του, να επαλείψει τα σπληγά του διαλέου κλπ. Ο Μέγας Παχώμενος αφού τον ήξω με τα προσοχής του είπε: «Νομίζεις αδελφέ μου ότι σε ωφελεί το έλεον? Ποιος όμως σε ενάγκασε να κοπιάζεις τόσο ώστε προφασιζόμενος την εργασία να στηρίζεις τα σελπίδα σου για την υγεία σου εις το υλικό έλεον και όχι στον Θεό? Μήπως είναι αδύνατον εις τον Θεό να σε θεραπεύσει, ή μήπως δεν γνωρίζει τα ασθενείας μας και έχει ανάγκη να τα υπενθυμίζουμε? Ή ο φύση φιλάνθρωπος Θεός αδιαφορεί δια τους πόνους μας ως να μας μισεί? Όχι βεβαίως, αλλά αποβλέπων και επιδιώκων τη σωτηρία της ψυχής μας επιτρέπει τα θλίψεις, τα δοκιμασία του, ώστε υπομένοντας με γενναιότητα αυτάς να επιδείξουμε καρτερίαν και υπομονή. Πόσων χώρων πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμούς περιπέσετε ποικίλης, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών σταθόμεν το παν εις αυτόν, ή να εκείνος χωρίσει εις ημάς την ανάπαυση, ότι το δοκίμιο ημών της πίστης κατεργάζεται υπομονή». Ιακώβου Α 2:3. «Ας εμπιστευθούμε το πάνι σε αυτόν, ή να εκείνος χαρίσει εμάς την Ανάσταση εκ των πόνων, οπόταν και όπως θελήσει». Τι λέγεις λοιπόν? «Συγχώρησέ με, Πάτερ», το απήντησε ο Ζακχαίου, «και κάμε προσευχήν διεμέ για να εξαλείψει ο Θεός και αυτήν την αμαρτία της ολιγοπιστίας μου και όλα στα σάλα». 13. «Μερικοί εκ του αυτού μοναστηρίου βεβαίωνον αργότερα κατηγορηματικός ότι ο Ζακχαίος μετά την επίσκεψη του μεγάλου Παχωμίου, επί ένα ολόκληρο έτος επέμφθη δι' αυτήν την αιτία, λαμβάνουν μόνο ανά δύο ημέρας ελάχιστη τροφή». Από τον τρίτο ευεργετινό υπόθεσης λάμδα δέλτα. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς? Δεν πρέπει να εκτιθέμεθα εις τους πειρασμούς. Εις ποιες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγουμε τον πειρασμό και εις ποιες να τον υφιστάμεθα? Β. Εν το βίο του Αγίου Παχωμίου. Έζει κάποτε ένας μοναχός που εισκύτευε μόνος του και ήταν εκ των ονομαστών της περιοχής αυτής. Αυτός λοιπόν, μόλις επληροφορήθηκε για το βίο του Αγίου Παχωμίου, ήρθε και παρακάλεσε να το δεχτεί στο κοινόβιο. Πράγματι έγινε το δεχτό στο κοινόβιο και παρέμεινε ειρηνικός μερικά ημέρας. Μετά λίγο καιρό ο προηρημένος μοναχός ήρθε να επιθυμεί το μαρτύριο και ότι υπήρχε στον κόσμο ειρήνη, και η Εκκλησία με τη χάρη του Θεού απήλαβε γαλήνης και προέκοπτε εις το αγαθόν, διότι βασίλευε τότε ο Άγιος Κωνσταντίνος.
Υπό το κράτος της επιθυμίας αυτής παρακάλει συνεχώς τον Άγιο Παχώμιον λέγον: «Αβά, προσευχήσουν διαμέρα Αγίνο Μάρτης, ο γέρονός διορατικός που ήτο, του ολενουθέτη και μη, να μην επιμένει στο λογισμό του αυτόν. Κάμε υπομονή, αδελφέ μου, τέλεγε στον αγώνα της μοναχικής πολιτείας, ώστε να νικήσει τον βίο σου, όπως θέλει ο Κύριος με γενναιότητα και αμύωτος και ασφαλώς θα αξιωθείς του χορού των Αγίων Μαρτύρων στην άλλη ζωή. Διότι ο μοναχικός βίος είναι εκούσιον μαρτύριον. Πρόσεξε δε τον λογισμό αυτόν, μην τον αφήσει να εχμαλωτήσει την καρδία σου. Παρόλα όμως τα συμβουλά του Αγίου Παχωμίου, ο μοναχός δεν υπεχώρη, αλλά καθηκά στην ημέρα επέτεινε την επιθυμία του και ενόχλη το γέροντα να ευχηθεί να αμαρτύρει για να αποφύγει την ενόχληση αυτή ο Άγιος Παχωμίου και φοβούμενος τα σευτήνα σε αν θα παρακάλει το Θεό, γιατί το πράγμα του είπε: «Εγώ εύχομαι εφόσον το επιθυμείς και αν θέλεις το μαρτύριο θα σε έβρει. Πρόσεξε όμως, μήπως όταν έρθει η ώρα αντί να μαρτύρεις για τον Χριστό τον αρνηθείς. Γι' αυτό πρέπει να περιφρουρείς τον εαυτό σου, διότι πραγματικός φάλει εκείνος που επιδιώκει μόνος το μαρτύριο και ρίπτεται χωρίς ανάγκη στον κίνδυνο επιλύτης μονή αυτό που διέταξε ο Κύριος μόνος σου Χριστός να προσευχόμαστε, για να μην εμπέσουμε εις πειρασμόν και μη εις ενέξει μας εις πειρασμόν Ματθαίου σίγμα 13. Μετά από δύο έτη ο Μέγας Παχώμιος απέστειλε μερικούς εκ των δύο αδελφών του κοινοβίου εις χωρίων κείμενων ψηλότερων του μοναστηρίου για να μαζέψουν γούλα και που τους εχρησιμούν για πλέξιμο των ψαθείων. Πλησίον όμως του χωρίου στο οποίο βρίσκονται το διακόνημα οι αδελφοί είχαν έλθει μερικοί βάρβαροι ονομαζόμενοι Βλέμιες. Έστειλε δε όσοι ως παχόμενους τους αδελφούς των μοναχών που επιθύμουν να μαρτυρήσει για να τους μεταφέρει λίγα εφόδια αφού προηγουμένως τους συνοβέλευσε να προσέχει τον εαυτό του. Συγχρόνως ως να διέβλεπε εκείνα που επρόκειται να γίνουν του υπενθύμησε τα ρητά. Ιδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν είναι ημέρα σωτηρίας. Β' Κορινθίου σίγμα 2. Μηδεμία μηδενή δίδοντος προκοπή να μην μωμωθεί η διακονία. Β' Κορινθίου σίγμα 3 έως 4. Δια των ρητών αυτό του απεκάλυπταν ενηγματικός τι επρόκειτο να του συμβεί κατά την όδον. Ο μοναχός εφόρτωσε στον νόμο τα εφόδια που επήγαινε προς το μέσο των αδελφών. Όταν διέρχεται το πλησίον της ερήμου του, συναντούν οι βάρμαροι οι οποίοι εν τω μεταξύ έχουν κατέβει από τους προκείμενους λόφους για να πάρουν νερό. Αμέσως τον συλλαμβάνουν, του δένουν τα σχήρα, σαρπάζουν τον νόμο με το φορτίο και τον οδηγούν εκ μάλλον τον το πλέον πάνω στο ρόλο προς τους άλλους βαρβάρους, εκεί όπου είχαν το καταφύγιο του. Μόλις είδαν οι άλλοι βάρβαροι να έρχεται ταπεινωμένος από τα δεσμά της εκμαλωσίας ο μοναχός, ή αν το κρεβάζουν και να του λέγουν καπέριφωνικά: «Έλα καλά για να αποσκηνήσεις τα είδωλά μας». Εν τω μεταξύ μερικοί των βαρβάρων αυτών έσφαξαν ζώα και προσέφεραν θυσίες του Θεούς του. Αφού δε έφεραν εις το μέσον αυτών των μοναχών, τον εβίαζουν να θυσιάσει και αυτός μαζί του. Ούτε στα σαρχάσαντε στάδι και δεν υπέκυπτε εις τα αξιώσεις του. Βλέποντας οι βάρβαροι την αντίστασή του, εξοργίστησαν θυμωμένοι, τον επλησίασαν κραδένοντας πάνω στην κεφαλή του, τα γυμνά του ξύφου και έλεγαν προς αυτό: «Εάν δεν θέλεις να θυσιάσεις στους θεούς μας, θα σε φωνέξουμε μεταξύ μας». Ο μοναχός, ο οποίος τόσο επιμόνως επιζήτη προηγουμένως στο μαρτύριο, μόλις αντίκρισε την άγρια μορφή του και τα γυμνά του ξύφου, εφοβήθη. Εθυσίασε τα είδωλά του και έφαγε εν συνεχεία μαζί του από τα ειδωλόθητα κρέατα. Ούτω φοβηθείς μη αποθάνει σωματικός, απέθανε ψυχικός ο μοναχός αυτός, αρνηθείς τον Δεσπότη Χριστό. Μετά τον απέλασαν οι βάρβαροι και κατήλθεν από το όρος. Ευρεθείς δε μόνος του, ήρχισε να συνέρχεται ως από εφιαλτικού ονείρου. Και τότε μόλις ανελογεί στο μέδο Χριστου Ανομίες, μάλλον της ασεβής την οποία διέπραξε. Κατεχόμενος δε από αφόρητη θλίψη και απόγνωση, καταξίσει τα ενδύματά του και χτύπα επί πολύ το πρόσωπό του. Ερήπιον ψυχικών και λεϊνός κατά την εμφάνιση έρχεται στον καινούριο. Μόλις επιπληροφορήσεων ο Μέγας Παχώμιος του συνέβη, εξήχθε περίληψος να τον προϋπαντήσει έξω του κοινοβίου. Όταν ο αρνηθής μοναχός τον είδε να έρχεται προς αυτόν, τύπτει κάτω και γοηρός εκράβγαζε κλαίων και οδυρώμενος. «Η μάρτησα πάτερ με ενώπιον του Θεού και ενώπιον σου, διότι δεν ήξερα την πολύτιμη συμβουλή σου. Εάν σε είχον ακούσει, δεν θα υφιστάμουν αυτά τα φοβερά τα οποία υπέστην». Ο Μέγας Παχώμιος είπε εις αυτόν: «Σήκω επάνω δυστυχισμένα. Απέκλεισε τον εαυτό σου, ταλέπορε από τόσα αγαθά. Πραγματικώς απέρριψε σε συλλήγηση το στέφανο του μαρτυρίου που ετοιμάζονται να σου θέσουν επί της κεφαλής σου οι άγγελοι. Ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός παρευρίσκεται με τους Αγίους του Αγγέλους κατά την στιγμή της δοκιμασίας σου, έτοιμος να τοποθετήσει στέμμα νικητού πάνω στην κεφαλή σου και εσύ τον ειρνήθεις εις μία και μόνο στιγμή της ώρας και φοβηθείς των σωματικών θάνατων, τον οποίο οπωσδήποτε θα υποστείς και παρά τη θέλησή σου εξέπεσε από την αγάπη του Θεού σου και έχασε την αιώνια ζωή. Πού είναι η προηγούμενη λόγη σου, πού είναι η όρεξή σου να μαρτυρήσεις εις τους δερμείς και δικαίους αυτούς ελέγχους του Αγίου Παχωμίου με συντριβή και πόνο απήτησε εκ πεσάνω να χωσίμα
αμάρτων, Πάτερ μου, σε όλα τα σημεία και δεν έχω πλέον τη δύναμη να σηκώσω το πρόσωπό μου να ειδώ τον ουρανό. Εχάθηκα, Πάτερ μου, και δεν υπάρχω. Με κατέφαγε ο πόνος και η θλίψη. Πώς θα μπορούσα να μετανοήσω, τι να κάνω τώρα, Πάτερ μου? Δεν φανταζόμουν να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Αυτά τα και την περισσότερα έλεγε ο εικοσιών μοναχός, αναμεμειγμένος με θρήνους και δάκρυα πικρά. Λαβών δε πάλι τον λόγο, ο μέγας πασεχόμενος του έλεγε: άθλιε, δια της αρνήσεως αυτής απεξενώθης τελείως από τον Κύριο. Πλην όμως ο Θεός είναι αγαθός και ουδέποτε κατά την παρούσα ζωή η δικαία οργή του μεταβάλλει τις βασανιστικήν εκδείξεις, διότι η θέλησή του είναι γεμάτη από εσπλαχνία και όταν εμείς μετανοούμεν συγχωρεί και εκείνος τους αμαρτίες μου, διότι δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού αλλά τη μετάνοια αυτού. Ούτε επίσης επιθυμεί να παραμείνει ο πεσόνης στο πτώμα της αμαρτίας, αλλά να ηγερθεί. Γι' αυτό μη απελπιστείς κι εσύ και περιπέσεις απόγνωση, διότι όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, και αν κοπεί ένα δέντρο, υπάρχει ελπίζει να ανθίσει και πάλι. Εάν πάλι θα μ' ακούσεις εις το ό,τι σου πω και θα το εφαρμόσεις με ακρίβεια, τότε ασφαλώς ο Θεός θα σε συγχωρήσει. Ο εκπεσόν μοναχός με δάκρυα και λυγμούς απέτησε: από τώρα εις το εξής και εις το εξής θα εκτελέσω με ακρίβεια όσα μου παραγγείλεις. Λοιπόν, θα αναχωρήσει από εδώ και θα κλειστείς μόνο σε ένα κελίο νήσιο. Μέχρι δε του θανάτου σου δεν θα δεχτείς την επίσκεψη ουδενός και με κανένα δεν θα συναναστραφείς. Θα τρώγεις ημέρα παραημέρα μόνο ψωμί και αλάτι και μόνο νεράκι θα πίνεις. Και ενώ οι άλλοι αδελφοί κατά τον κατόνα κατασκευάζουν ένα ψαθί την ημέρα, εσύ θα κάνεις δύο. Όσον μπορείς θα χρυπνείς και θα προσέχεις. Δεν θα αφήσεις δε καθόλου το δακρύβριο και το πένθος. Τα συντολάς αυτά στα σύγχρονα με προθυμία μου αχούς και προθύμου μου και συμφώνω με την προσταγή του Αβά Παχωμίου ανεχώρηση. Τόση δε ήταν η προθυμία του ώστε διπλασίασε μόνο στον κανόνα που το επευλήθη. Εφόσον δε έζε, κανέναν άλλον δεν συνείδησε παρά μόνο τον Άγιο Παχώμιο των Θεόδωρων και ελαχίστου ακόμη γέροντες. Αφού λοιπόν διήρθε ολόκληρα 10 έτη, διότι ο τρόπο αγωνιζόμενο εκτιμήθη καλό συνεργού τη Θεία Χάρτο. Την ανάπαυση τη ψυχή του για τι συγχωρήσει και τι ανήσει ευεβαίωσε ο ίδιο ο Μέγα Παχώμιο. Από τον τρίτο Ευαργιατινό, υπόθεση μη 40. Πρέπει ο πιστό και όταν πολύ και όταν αγοράζει ή ό,τι σχετικόν άλλο κάνει να έχει προοφθαλμόν των Θεών, να μην καταδέχεται τη ζημία του πλησίου, έστω και αν εκείνος λέγει ότι δεν ζημιώνεται. Επίσης πρέπει οι νέοι να είναι σεμνοί και να υπακούν, να μην αποκτούν εύκολα θάρρος οι νέοι. Εις τα σκηνόβια δεν πρέπει να συνιστώνται ιδιαίτερες ομάδες, διότι είναι καταστρεπτικές. Α. Εν το βίο του Αγίου Παχωμίου. Κάποτε έπεσε πείνα εις όλη την Αίγυπτο και δεν ευρίσκετο πουθενά σίτος. Εκ του γεγονότος αυτού υπέφερον πολύ μεταξύ και αυτών και οι μοναχοί του κοινοβίου του Μεγάλου Παχωμίου. Ο Μέγας Παχώμιος τότε αποστέλει ένα μοναχό να γυρίσει όλα στα πόλεις και τα χωρία προκειμένου να έβρει και να αγοράσει σίτων αξίας 100 νομισμάτων. Αφού ο μοναχός αυτός εγύρισε ανάπραχτος πολλά μέρη, έφτασε επιτέλους και εις κάποια πόλη της Αιγύπτου καλουμένην Ερμούθιν. Εις την πόλη αυτή συνήθισε έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευλαβή και σεβόμενο τον Θεό. Ούτως ήταν υπάλληλος της διοικήσεως του τόπου εκείνου. Είχε δε πολλά εξπληροφορηθεί για την ενάρετο ζωή του Αγίου Παχωμίου. Αυτός λοιπόν ο υπάλληλος διαχειρίζεται το σίτον του δημοσίου. Μετέβει τότε προς τον άνθρωπον αυτόν ο μοναχός του Μεγάλου Παχωμίου και τον παρεκάλει να του πωλήσει σίτον αξίας 100 νομισμάτων. Τότε ο άνθρωπος της διοικήσεως του απαντά: σε διαβεβαιώ, αδερφέ μου, ότι αν είχα ειδικών μου σίτων, δεν θα τον εστερούσα από τα παιδιά μου για να τον δώσω εις εσάς, τόσον πολύ σας εκτιμώ πληροφορούμενος την θείαν και ενάρετον ζωή σας. Άκουσε όμως αυτό που θα σου είπω. Εις τας αποθήκας έχω σιτάρι του δημοσίου. Προς το παρόν δεν το ζητεί ο άρχον. Εάν λοιπόν θέλεις, μπορείς να παραλάβεις οσονδήποτε σίτων χρειάζεσαι, υπό τον όρο ότι κατά την εποχή της νέας εγκομιδής από τα λόνια θα τον επιστρέψει για να τον βάλω στη θέση του. Εγώ ως τότε μπορώ να τακτοποιήσω το δημόσιο να μην ζητηθεί. Εις την πρόταση αυτή ο μοναχός απέτησε: δεν θέλω να κάνω σε αυτό το πράγμα, διότι δεν έχω την δύναμη να επιστρέψω την ποσότητα που πρόκειται να πάρω. Αλλά εάν έχεις τη δυνατότητα να μου δώσεις οποιαδήποτε τιμή, νομίζεις στάρι που αναλογεί εις την αξία των 100 νομισμάτων που διαθέτω, και αν θέλεις κράτησε τα χρήματα μέχρι της νέας συγκομιδής και τότε να αντικαταστήσεις το σίτο, χωρίς όμως αυτό να γίνει αυτό να εκτεθείς εις την υπηρεσία σου.
Έχω την δύναμη, αποκρίνει το αποθηκάριο του δημοσίου, χωρίς να εκτεθώ να σου δώσω σιτάρι αξίας όχι μόνο 100 νομισμάτων, αλλά και περισσότερων, διπλασίας τουλάχιστον ποσότητος. Και εσείς για την ευκολία αυτή να εύχεστε διε με. Εγώ όμως, απάντησε ο μοναχός, έχω χρήματα μόνο διαορισμένη ποσότητα. Δεν έχω περισσότερα των 100 νομισμάτων. Και πάλι ο άνθρωπος της διοίκησης λέγει: μη φροντίζεις δι' αυτό. Πάρε εσύ τώρα το σιτάρι και όταν οικονομήσεις και τα υπόλοιπα χρήματα, τα στέλνεις. Με τη συμφωνία αυτή ο μοναχός εγέμισε το πλοίο με σιτάρι αντί 13 αρταβιών. Αρταβιάς είναι περσική μονάς μετρήσεως, αντιστοιχούσα σε 20 περίπου σημερινά κιλά. Και αναέκαστο χρηστό νόμισμα, ενώ εις ολόκληρο την Αίγυπτο δεν ειδύνατο κανείς να ανέβρισει τον με τιμή μικροτέρα από 5 μόνον αρτάβας αναέκαστον χρυσούν νόμισμα. Δι' αυτό με μεγάλη χαρά ο μοναχός κατέπλεψε εις την μονή. Μόλις ο μέγας παρχόμενος πληροφορεί την αύξηση του σιτοφόρου πλοίου και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αγορά του σίτου, στέλνει αμέσως τον άλλο μοναχόν εις το πλοίο και παραγγέλει τα εξής: ούτε ένα σπυρί σίτου από το πλοίο να μην εισαχθεί στο μοναστήρι και αυτός που το αγόρασε να μην εμφανιστεί εμπροσθέν μου, έως ότου τακτοποιήσει τον σίτον καθώς πρέπει. Με αυτό που έκαμε διέπραξε μεγάλη παρανομία, όχι μόνο διότι με τούτον τον τρόπον και αντί τόσων μικράς τιμής αγόρασε το σίτον, αλλά και διότι αγόρασε σίτον επιπλέον αξίας άλλων 100 νομισμάτων χωρίς εγώ να του δώσω εντολή να κάνει τιούτον πράγμα. Ετυφλώθη από το πάθος της φιλοκερδίας και μας ηχμαλώτησε με το χρέος που ανέλαβε απέναντι του σιτοδότου. Επλησίασε τον καλόν εκείνον σιτοδότη με πλεονεξία χωρίς να έχει συνέστηση του μέτρου της ικανοποίησης των στοιχειωδών μόνο αναγκών μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπό της πλεονεξίας νικόμενος, εφόρτωσε το πλοίο με περισσότερο φορτίο χωρίς να σκεφτεί ότι αν ναυάγει το πλοίο, τότε όλοι θα εγενόμεθα δούλοι δια την επιστροφή του χρέους. Δια αυτό επιβάλλεται ο αδελφός που ενήργησε ο τρόπος να πουλήσει τον σίτον και έφερε στους κοσμικούς που διέμεναν στην περιοχή αυτήν στην τιμή που τον αγόρασε από τον πιστωτή ή τη 13 αρτάβας αναέκαστον χρυσού νόμισμα και τα χρήματα που θα συγκεντρώσει να τα παραδώσει ο ίδιος εις τον άνθρωπο που του το έδωσε με πίστοση το σιτάρι. Θα αγοράσει δε εν συνεχεία τόσο μικρών σίτων όσο καλύτερον τα 100 νομίσματά μας από την τιμή που το αγοράζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι και τότε μόνο θα εμφανιστεί ενώπιον μου. Πράγματι ο αδελφός επραγματοποιεί την εντολή του μεγάλου παχωμίου, αγοράσε σίτων με 5,5 αρτάβας αναέκαστον χρυσού νόμισμα και τόσο μόνον ποσότητα όσοι εκάλυπτον τα 100 νομίσματα. Μετά από το περιστατικό αυτό ο μέγας παχωμίος απειγόρησε πλέον στον αδελφό αυτό να εξέλθει της μονής για τη φοροδία του κοινοβίου και ανέθεσε το διακόνημα αυτού εις άλλον. Ο ίδιος αδελφός του κοινοβίου προέβη σε άλλη παρόμοια πράξη η οποία απεδείκνει το κοσμικό φρόνημα της φιλοκερδίας. Μία φορά ο υποδηματοποιός του μοναστηρίου του παρέδωσε μερικά σανδάλια και διάφορα άλλα είδη για να τα πωλήσει. Ούτως λοιπόν εμπόλυσε άπαντα τα είδη αυτά εις τιμήν μεγαλύτεραν από εκείνη που του καθόρισε ο υποδηματοποιός και του έφερε τα χρήματα. Ο υποδηματοποιός υπολόγισε την αξία του δέρματος και 50 λεπτά για τα ημερομίσθια της κατασκευής των σανδαλίων και έβρε ότι τα χρήματα που του έφερε ο αδελφός ήσαν τριπλασίας αξίας. Αμέσως μεταβαίνει στον μέγα παχόμενο και του λέει: πραγματικός πάτερ μου, καλά έκαμες και όρισες τον αδελφόν αυτόν εις αυτήν την υπηρεσία της μονής. Έχει μέσα του το κοσμικό φρόνημα. Τι έκαμε και δεν είναι καλό, ρώτησε ο μέγας παχώμενος. Του έδωσα, απεκρίθη ο υποδηματοποιός, σανδάλια και διάφορα άλλα είδη προσδιορίσας και την τιμή ενός εκάστου για να τα απολύσει. Εκείνος τα επώλυσε περισσότερον του δέντους εις διπλασίαν τιμή και ούτω μου έφερε περισσότερα από όσα του έλεγον. Αφού 27 ο Άγιος εκάλεσε τον περίου ο λόγος μοναχών και τον ρώτησε γιατί έπραξε τούτο. Εκείνος δε είπε τα εξής: όταν προσήρχον το πάτερ μου για να τα αγοράσουν τα ίδια αυτά, τους έλεγαν την τιμή και μου προσδιορίσε ο αδελφός. Εκείνοι όμως μου απαντούσαν ότι αν δεν προέρχονται από κλοπήν, πρέπει περισσότερο να απολυθούν. Εις το άκουσμα αυτό εγώ αισθανόμουν ντροπή και επεδίωκα να τους αλλάξω γνώμη λέγον ότι τα είδη δεν προέρχονται από κλοπήν, πλην όμως εις αυτή την τιμή με διέταξαν να τα πουλήσω. Σεις πάντως δώσατε μου όσα θέλετε. Εκείνοι τότε μου προσέφεραν ως τιμή όσα χρήματα εφαίρουν αρκετά και εγώ τα ελάμβανα χωρίς να τα μετρώ. Αφού ήκουσε την απολογία αυτή ο μέγας παχώμιος δεν τον έκρινε επαρκή και είπε τα εξής. Δεν την έκρινε επαρκή.
Πάρα πολύ μάρτησα, διότι γάψε τη φιλοκερδία. Πλην όμως να τρέξει γρήγορα να συναντήσει αυτούς που σου έδωσαν τα περισσότερα χρήματα για να τους τα επιστρέψει. Μετά τα αυτά να επιστρέψει και να μετανοήσει για το σφάλμα αυτό. Ποτέ πλέον δεν θα εξέλθει το κοινοβίου. Θα κάθεσε μέσα και θα κάνει το εργόχειρό σου, διότι δεν είναι συμφέρον τη ψυχή σου να εκτελεί αυτό το διακόσμιο. Από το τρίτο ευεργετινό, υπόθεση μη γάμα 43. Δεν πρέπει οι επισκεπτόμενοι κοινόβιοι, έστω και αν είναι μοναχοί, να επικοινωνούν ελεύθερα και να συναστρέφονται τους αδελφούς. Όπως πρέπει οι αδελφοί του κοινοβίου να συμπεριφέρονται προς τους επισκέπτες. Α. Είναι το βίο του Αγίου Παχωμίου. Εις την εκκλησία της Τυρίου υπηρέτει ένας καλός κληρικός με το οφείκιο του εικονού ονόματι Διονύσιος. Αυτός είχε διακριθεί για την καλή ομολογία της πίστης εναντίον των τυράννων. Ήτο δε και φίλος του Αγίου Παχωμίου. Κάποτε λοιπόν ο περιού λόγος κληρικός επληροφορήθη ότι ο Άγιος Παχώμιος δεν επιτρέπει εις τους μοναχούς άλλων μοναστηρίων που επισκέπτονται το κοινό βίο του να συναστρέφονται και να συνομιλούν με τους υποτακτικούς του. Τους επισκέπτες αυτούς τους υποχρέωνε να μείνουν εις ιδιαίτερα κελιά πλησίων της θύρας του μοναστηρίου. Ήδη σε αυτή τον ελείψε πάρα πολύ. Τον επισκέπτεται λοιπόν προς το σκοπό και να τον επιπλήξει. Πράγματι δε μεταξύ των συνήθει ο εξής διάλογος. Διονύσιος, δεν κάνεις καθόλου καλά, Αβά, με το να μην έχεις το ίδιο όλους τους μοναχούς, αλλά αν ξεχωρίζει τους προερχομένους εξάλλου μοναστηρίων από το ειδικό σου. Ο Αβάς Παχώμιος με φιλάδελφο ανεκτικότητα και χωρίς να εκνευρίζεται το απήντησε. Αβάς Παχώμιος, ο Θεός γνωρίζει, αδελφέ μου, ότι ποτέ δεν θέλησα να λυπήσω άνθρωπο ή πολύ περισσότερο να τον περιφρονήσω. Πώς λοιπόν θα ετολμούσα να κάνω αυτό για το οποίο με κατηγορείς και να παραργήσω εναντίον μου τον Κύριον, ο οποίος κατηγορηματικός παραγγέλει στο Άγιον Ευαγγέλιο του, εφόσον επίσατε εν ή τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστον εμεί επίσατε, Μαθαίου ΚΕ 40. Σε πληροφορώ λοιπόν, πάτερ μου, για να αναπαύσεις τον λογισμό σου, ότι το διαγωνισμό αυτόν εις τον οποίο υποβάλλουν τους προσερχομένους δεν το κάνουν από καταφρόνηση προς αυτούς. Όπως γνωρίζεις, το κοινόβιο έχει και πολλούς που προσήλθαν τώρα κοντά και δεν γνωρίζουν ακόμη ούτε τα καθήκοντά των, αλλά ούτε και αυτή τη σημασία του μοναχικού σχήματος. Μεταξύ αυτών των νεοπροσελθόντων υπάρχουν ακόμη και παιδιά που έχουν το σαφ την απλότητα διανοίας, ώστε να μην διακρίνουν ακόμη το δεξίο από το αριστερό. Έκρινα λοιπόν ότι θα ήταν ψυχικό ωφέλιμο εάν διέμεναν ξεχωριστά οι αδελφοί του κοινοβίου από τους επισκέπτες. Το διαχωρισμό αυτόν το νομίζω ως τιμή για τους επισκέπτες εμάς πατέρες και αδελφούς, διότι κατά την ώρα της προσευχής είμαι μαζί, μετά την ακολουθία όμως καθένας πηγαίνει στο κελί του ή το διακόνημά του και ησυχάζει. Εγώ δε με τη βοήθεια του Θεού τους εξυπηρετώ σε ό,τι θέλουν. Μόλις 20 την εξήγησε αυτήν, ο κληρικός Διονύσιος ήρχισε να μετανοεί, διότι αντελήφθη ότι όλα γίνονται όπως θέλει ο Θεός, δι' αυτό απολογείτο μάλλον προς τον αυτόν Παχώμιον και ζήτη παρά αυτού συγχώρεση. Τα όσα 20 από τον Άγιο Παχώμιο και τα όσα από αυτόν ή προς αυτόν είπε, τον ευχαρίστησαν και ικανοποιημένος από την επίσκεψή του επέστρεψε στα